Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μία συνταγή σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα πάμε λίγο πιο εορταστικά. Θα φτιάξουμε λαχταριστούς εύκολους σοκολατένιους κουραμπιέδες για να έχετε να τσιμπολογάτε όλη η οικογένεια καθ' όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Αλλά πριν ξεκινήσω τη συνταγή μου, θα πάτε στη σελίδα μας στο Facebook, θα κάνετε ένα like, στο Instagram ένα follow και φυσικά ένα subscribe εγγραφή στο YouTube για να μην χάνετε καμία από τις λαχταριστές συνταγές που ανεβάζουμε συνεχώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με τα αμύγδαλά μας, γιατί ο κουραμπιές έχει δύο μυστικά. Το αληθινό ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο και το καλό πρόβιο βούτυρο. Βάζω τα αμύγδαλα σε ένα ταψάκι και τα καβουρδίζω στο φούρνο. Θα ξεκινήσουμε με τη ζύμη, χτυπώντας πρώτα το βούτυρο με το μίξερ καλά-καλά να αφρατέψει. Έτοιμο το βούτυρο, ήδη μας χωβολάει η κουζίνα. Και τώρα θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Είναι μόλις 5. Αλεύρι μαλακό, αλεύρι σκληρό. Εντάξει, άμα δεν έχετε αυτά τα δύο αλεύρια στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε και απλά για όλες τις χρήσεις. Απλά έτσι θα βγει πιο ωραία η υφή του. Baking powder, το κονιάκ μας για το άρωμα. Και εδώ έρχεται η τσαχπινιά που σας έλεγα. Δεν θα βάλω ζάχαρη στον κουραμπιέ μου. Θα βάλω Nesquik για να είναι σοκολατένιος, να δώσει και μια γλύκα στη ζύμη μου και να είναι φυσικά πεντανόστιμος. Εξάλλου τα παιδιά λατρεύουν το Nesquik. Ζυγίζω 150 γραμμάρια. Κατευθείαν μέσα στο μείγμα μου και ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεστε πλέον μίξερ, μπορείτε απλά να το κάνετε με το χέρι. Και προσοχή, μην σας καούν τα αμύγδαλα, εμένα δεν είναι έτοιμα ακόμα, τα βλέπω από εδώ. Θέλουν 1-2 λεπτάκια. Οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, που συνήθως τους φτιάχνουμε 1-2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, είναι μια τέλεια ευκαιρία να μπείτε στην κουζίνα μαζί με τα παιδιά. Να λερωθείτε, να γελάσετε, να φτιάξετε μαζί ο καθένας τα δικά του σχήματα. Γενικά τα παιδιά τρελαίνονται να ασχολούνται έτσι, με ζυμαράκια και με τα χέρια τους και στο τέλος να βλέπουν και τα ψημένα κουραμπιεδάκια τους. Νιώθουν πολύ περήφανα ότι έκαναν πραγματικά κάτι και συνέβαλαν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ας πούμε. Οπότε εδώ η σοκολατένια κουραμπιεδοζύμη μου είναι έτοιμη. Περιμένω να ψηθούν και τα αμύγδαλα. Θα τα βγάλω, θα τα αφήσω λίγο να κρυώσουν για να τα κοπανίσω καλά και να τα ρίξω μέσα στη ζύμη για να είναι έτοιμη. Λοιπόν, κρυώσανε τα αμυγδαλάκια μου. Για να βάλουμε εδώ τη ζύμη για να φέρω το γουδί μου. Εσείς μπορείτε να το κάνετε ή στο μούλτι ή να τυλίξετε τα αμυγδαλάκια σε μια πετσετούλα και να τα σπάσετε με τον πλάστη, οτιδήποτε. Αρκεί να γίνουν έτσι χοντροκομμένα. Να τα νιώθεις δηλαδή μες στο κουραμπιέ. Θα τα σπάσω λίγα-λίγα, σε 2 δόσεις. Ακριβώς επειδή τα κουραμπιεδάκια μας, τα φετινά μας κουραμπιεδάκια είναι με σοκολάτα, ξέρετε τι θα ήταν υπέροχο. Θα ήταν υπέροχο να μην βάλετε αμύγδαλα, αλλά να βάλετε φιστίκι υγιεινής. Εντάξει, εγώ έχω μια αιμονή με το φιστίκι υγιεινής. Μου αρέσει και το αμύγδαλο, αλλά το φιστίκι υγιεινής με τη σοκολάτα μέσα στον κουραμπιέ, να το καβουρδίσετε λίγο, θα ήταν φανταστικό. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για να πλάσουμε κουραμπιεδάκια, αφού τα ανακατέψουμε καλά-καλά με το χέρι. Είπαμε, η κουζίνα είναι για να λερωνόμαστε και να περνάμε ωραία. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά-καλά. Πήγε τα αμυγδαλάκια μας παντού και φέρνω το ταψί μου όπου θα βάλω κουραμπιεδάκια. Παίρνω λίγο ζυμαράκι, ζυμώνω, το κάνω στρογγυλό κουραμπιεδάκι, το βάζω και του κάνω στη μέση ένα δαχτυλάκι μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Τελευταίο κουραμπιεδάκι μοσχοβολιστό και σοκολατένιο και πάμε για ψήσιμο. Τα κουραμπιεδάκια μας είναι έτοιμα, μυρίζουν ήδη φανταστικά. Για να τα βγάλουμε, να τα δούμε. Oh, wow. Δεν έχουμε όμως τελειώσει. Όσο είναι ζεστά, τα αχνίζουμε από πάνω λίγο. Θα ρίξω και ζάχαρη άχνη και λίγο Nesquik. Λίγο όσο είναι ζεστά και στη συνέχεια θα τα ξαναχνίσουμε στο πιάτο ή στην πιατέλα. Έτσι για να κολλήσει πάνω η ζάχαρη όσο είναι ζεστούλια, γιατί μετά κάνει αυτό το κενό στο πλάι στην πιατέλα που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να είναι άσπρα-άσπρα ή τουλάχιστον σοκολατένια-σοκολατένια όπως ήταν αυτά. Στο ίδιο κοσκινάκι θα βάλω το Nesquik. Θα πέσει πρώτα η άχνη και τώρα θα αρχίσει να πέφτει και το Nesquik και είναι τέλειο.
Τα αφήνω να κρυώσουν πολύ καλά. Τα βάζω στην πιατέλα, λίγη ακόμα ζάχαρη, λίγο ακόμα Nesquik. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτή τη λαχταριστή, νόστιμη και χριστουγεννιάτικη αυτή τη φορά συνταγή. Κάντε like στο Facebook, follow στο Instagram και κυρίως subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάσετε καμία από τις επόμενες συνταγές μας. Φιλάκια! Και σοκολατένι. Δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι. Σοκολατένι, κουρεμπιέντες. Χάικα. Γαμώ, δεν θέλω να γυρίσω και να τρομάξω.